πώς πάει η αγορά, πώς πάει η κίνηση τώρα που βγήκαν και οι σχολές και ξεκινάνε ουσιαστικά το κυνήγι της έβρεσης στέγης οι φοιτητές από διάφορες περιοχές της χώρας. Έχουν ξεκινήσει, έρχονται οι φοιτητές. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια έχουμε κίνηση αυτές τις μέρες, είναι οι μέρες που βγήκαν τα αποτελέσματα, έρχεται ο κόσμος γενικά. Όχι με τη ροή που ήρθε πέρυσι, αλλά άρχισαν έρχονται πολλά τα τηλέφωνα, διότι πολλοί δεν είναι και καλά ενημερωμένοι και μπορούν, νομίζουν ότι θα μπορέσουν εύκολα να βρουν κατοικία. Είναι λίγο δύσκολο το να βρεις κατοικία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα σπίτια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη με το ζόρι θα καλύψουν τη ζήτηση την οποία θα υπάρξει, διότι φέτος έχουμε ξανά άλλα 120 καινούργια παιδιά στην πόλη ως στο εργοθεραπείας που λέμε. Ναι, ναι. Δεν είναι κάποια που φύγαν και κάποια που έρχονται συμπληρώσουν, αλλά είναι προσθετικά. Είναι προσθετικά 120 άτομα, ναι. Γιατί είναι και οι πρωτοετής σημαίες που έρχονται φέτος, είναι και ξανά πρωτοετής εργοθεραπείας, οι οποίοι είναι δεύτερη σεζόν. Μπράβο. Ήρθαν και πέρυσι πάλι, ας πούμε, τα παιδιά. Είναι καλές οι σχολές της Πτολεμαϊδας, υπάρχει ενδιαφέρον και αυτό φάνηκε στις ημέρες πριν τα αποτελέσματα, διότι υπήρξαν πολλά παιδιά τα οποία δεν δήλωσαν ιατρική και δήλωσαν την εργοθεραπείας λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης, ναι. Αυτό μας είπαν. Ναι, ναι. Και επέλεξαν την πόλη μας ως δεύτερη πόλη που έχει τμήμα εργοθεραπείας πέραν των Αθηνών. Αυτό σημαίνει, η δυσκολία να βρουν στο σπίτι σημαίνει ότι τσιμπάνε και τιμές. Αυτό, ναι, η πόλη μας, εμάς το πού ξέρετε. Είναι, πού είναι το... Κύριε Μαυρίδη, εμείς ήμασταν μια πόλη εργατών στην ουσία. Υπήρχαν πολλά διάρκεια και πολλά τριάρια. Το μικρό διαμέρισμα δεν ήταν τόσο εδώ πέρα στην Πτολεμαϊδα. Αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος οθεί, ας πούμε, τις τιμές, διότι είναι περιορισμένα τα σπίτια στα μέτρα των 30, 40, 50 τετραγωνικών που ζητούν συνήθως οι φοιτητές. Δεν έχουμε και εκείνο το παλιότερο που στις εποχές μας πηγαίναμε και δύο μαζί στα σπίτια. Όλοι θέλουν ξέχωρα να είναι μόνοι τους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ακόμα υπάρχει επάρκεια σπιτιών, η αλήθεια. Έχουμε εξυπηρετήσει αρκετούς. Έχουμε πολλά τηλέφωνα από Χανιά, από Κίσαμο, Πρέβεζα, Κύπρο, Αθήνα, από όλη την Ελλάδα έρχονται στον τόπο μας. Πιστεύω για καμιά εβδομάδα, 10 μέρες ακόμα να υπάρχουν σπίτια, ας πούμε, σε επάρκεια, στο να μπορεί ο άλλος να διαλέξει. Μετά θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Τιμές. Οι τιμές, ξεκινάμε. Και επιπλωμένα και χωρίς έπιπλα υπάρχουν. Έχει γίνει λίγο το έπιπλο τώρα παραπάνω τα τελευταία χρόνια. Ξεκινάμε από 150 ευρώ, 180, 200, 250. Έχουμε και σπίτια 300 και 350 ευρώ, τα οποία είναι ανακαινισμένα φέτος. Διότι υπήρξαν πολλοί πτολεμαϊδιώτες, οι οποίοι πίστεψαν στον τόπο, εν αντιθέσει με πολλούς άλλους, και επένδυσαν τα χρήματά τους στην Πτολεμαϊδα. Είναι μια καλή απόδοση πλέον και αυτό. Επιχειρηματικά να το δεις. Το ότι ακόμα οι σχολές δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν θα λειτουργήσουν διαζώσεις ή θα λειτουργήσουν από απόσταση, αυτό μήπως. Αυτό σας είπα ότι πέρυσι. Ναι, πέρυσι είχαμε ένα μπαμ μεγαλύτερο. Παράδειγμα, πέρυσι θυμάμαι την πρώτη μέρα είχα γύρω στα 150 τηλέφωνα. Φέτος τα τηλέφωνα την πρώτη μέρα δεν ξεπέρασαν τα 80. Ήμασταν στη μέση. Αλλά βλέπω ότι όσο περνάνε οι μέρες το καλοσκέφτονται, γιατί ξέρουν ότι είναι και δύσκολη εξεύρεση κατοικίας και έρχονται. Τώρα, ας πούμε, το Σάββατο και την Κυριακή περιμένω από Χανιά και από Κίσαμο. Πού βρίσκεται η αγορά έβρεσης φοιτητικής εστίας, φοιτητικού σπιτιού? Κοιτάξτε, ρε, κύριε Παπαδρέτη, από το Σάββατο που βγήκαν τα αποτελέσματα και μετά διαφερθήκαν πολλοί γονείς. Κάποιοι είχαν διαφερθεί και πιο νωρίς φυσικά. Υπάρχει ένα μέρος των σπιτιών, ξεκίνησε δειλά-δειλά, δεν είναι όπως τις άλλες χρονιές που ερχόταν το Μπούγιο, αλλά άρχισε ο κόσμος και πέρα από τα τηλέφωνα που μας παίρνει, κάποιοι ήρθαν και μάλιστα κάποια σπίτια δώσαμε, νοικιάσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιστεύω ότι θα έχει ροή, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει. Μετά από τα μέτρα που δεν ξέρει τι να κάνει, ρωτάνε, κάνουν. Δεν έχουν αποφασίσει και τα πανεπιστήμια αν θα έχουν φοιτητές ή αν θα είναι από απόσταση το μάθημα. Κάπως έτσι. Παίζει και αυτό ένα ρόλο. Κάποιοι οι οποίοι είναι από μακριά και έχουν τις δουλειές τους, κοιτάξανε και ήδη δώσαμε κάποια σπίτια και μέσα στη βδομάδα έχουμε τηλέφωνα που έρχονται και από την Κύπρο μας πήραν τηλέφωνο και από τα νησιά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι φυσικά θα έρθουν σιγά-σιγά. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Υπάρχει βαθμός δυσκολίας, αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα εξυπηρετήσουμε. Έχουμε σπίτια, έχουμε ανίκια στα. Και πού είναι οι τιμές, πού κινούνται οι τιμές? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάποια σπίτια και άλλα σπίτια θα δοθούν. Κάποια δεν μας τα φέρνουν εμάς φυσικά οι ιδιοκτήτες. Αλλά
οι τιμές είναι σχεδόν, επειδή υπάρχει έλλειψη, δεν πολύ πέσανε, δεν μπορώ να πω ότι πέσανε κιόλας οι τιμές, ας το πούμε. Δεν έχει, υπάρχει έλλειψη και οι τιμές μείναν σταθερές. Θα πω ότι εξαρτάται φυσικά του πού είναι το σπίτι, πόσα μέτρα είναι, αν υπάρχει αυτονομία ή δεν υπάρχει, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Έχουμε τα ανακαινισμένα, έχουμε τα μη ανακαινισμένα, αλλά τα στούντιο ξεκινάνε από τα 180 ευρώ και πάμε προς τα πάνω. Έχουμε γαρσονιέρες επιπλωμένες, μη επιπλωμένες. Από ένα επιπλωμένο... Παίζει και ένα ρόλο αν έχει τηλεθέρμανση, αν δεν έχει. Αυτό παίζει ένα ρόλο στη τιμή, αν είναι στο κέντρο ενδεχομένως. Σίγουρα παίζει ρόλο και μάλιστα ο κόσμος ενημερώνεται για την αυτονομία ή τη μη αυτονομία, αν θα λειτουργήσει ή δεν λειτουργήσει η τηλεθέρμανση. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Είναι πολύ ουσιαστικό να υπάρχει η τηλεθέρμανση η οποία είναι το α και το μ για την περιοχή μας. Ποιο είναι το μήνυμα, τι πρέπει να κάνουν οι φοιτητές, τι πρέπει να προσέξουν? Οι φοιτητές, εγώ πιστεύω, να ακούνε κάποια πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά. Οι γονείς φυσικά έχουν τις ανασφάλειές τους, ρωτάνε τα πάντα, αλλά εντάξει, σαν επαγγελματίες εμείς πρέπει να προσέξουμε να μην δώσουμε πράγματα τα οποία θα δυσαρεστήσουν τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες και να τα προσέξουμε, ας το με τους γονείς, διότι τον ίδιο πόνο που έχουν αυτοί τον είχαμε και εμείς και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, πιστεύω.